Μια ιστορία που έχει ταράξει τα ήρεμα νερά μιας μικρής κοινωνίας στη Βόρεια Ελλάδα. Η σύζυγος ιερέα που εγκατέλειψε τον 41ετών σύζυγό της και έφυγε με τα τρία τους παιδιά στο εξωτερικό για να ζήσει με μια άλλη γυναίκα, όπως λέει το περιβάλλον του ιερέα. Αυτό που ζητά τώρα ο ίδιος ο παπάς είναι να δει τα παιδιά του και να σιγουρευτεί ότι θα μεγαλώνουν σε ένα υγιές περιβάλλον. Αυτό που ζητάμε είναι, και εξακολουθώ να το λέω, να παρέμβει κάποιος αρμόδιος από τη δικαιοσύνη για να έρθουν αυτά τα παιδιά εδώ. Το πρόβλημα στην οικογένεια του ιερωμένου, όπως λένε οι συγγενείς του, κορυφώθηκε το καλοκαίρι του 2015. Ήταν τότε που η 32χρονη πρεσβυτέρα έφυγε από τη χώρα για να επισκεφτεί τη μητέρα της. Έφυγαν πολύ βιαία, μέσα σε μία μέρα, και αναγκάστηκαν να ζήσουν σε ένα ξένο περιβάλλον, σε μία ξένη χώρα, μακριά από φίλους, χωρίς να ξέρουν την ξένη γλώσσα, αγνοούμενα από το σχολείο τους. Αγνοούμενα. Μας το διαβεβαίωσε και ο διευθυντής του σχολείου. Όλα πήγαιναν καλά μέχρι πριν από 5 χρόνια, τότε που με τη συγκατάθεση της σύζυγου του εκείνος αποφάσισε να χειροτονηθεί. Βγαίνε, ξενυχτούσε, έφευγε τα απογεύματα και γυρνούσε την άλλη μέρα το πρωί. Κάναν πάρα πολύ κακό στην εικόνα του ιερέα, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι μικρή η κοινωνία. Ερχότανε διάφορα σχόλια και στην οικογένεια, στα αδέρφια του, με αποτέλεσμα, καταλαβαίνετε, να υπάρχει μία αναστάτωση. Η κρίση στο γάμο του ζευγαριού κορυφώθηκε τα τελευταία 2 χρόνια, τότε που, όπως λένε οι συγγενείς, η παπαδιά άρχισε να κάνει παρέα με μία άλλη γυναίκα από το χωριό, συνάπτοντας μαζί της ερωτική σχέση. Από τότε που την γνώρισε, άρχισε να παραμελεί πλήρως το σπίτι της, να ξενυχτάει, και πολλοί περίοικοι την είχαν δει να βρίσκεται με αυτή την κυρία μαζί. Υπήρχε μία σχέση. Εφόσον έφυγε το καλοκαίρι και πήρε τα παιδιά και έφυγε η κυρία, την ακολούθησε μετά από 15 μέρες και αυτή η φίλη της. Οι συγγενείς του ιερέα κάνουν έκκληση να επιστρέψουν τα παιδιά στην πόλη που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν και να αποκατασταθεί η επικοινωνία τους με τον πατέρα, που, όπως λένε, είναι ένα πραγματικό ράκος. Τα ασφαλιστικά μέτρα τα κέρδισε η μητέρα. Έχει την προσωρινή επιμέλεια. Εμείς έχουμε ασκήσει αγωγή, αλλά μέχρι τότε πρέπει να υπάρχει μια επικοινωνία. Δυστυχώς, η μητέρα δεν έχει κοινοποιήσει, δεν έχει γνωστοποιήσει στον πατέρα ούτε τα στοιχεία επικοινωνίας, ούτε Skype, ούτε και τη διεύθυνση που διαμένουν. Να πούμε ότι σε απευθεία σύνδεση με την Θεσσαλονίκη έχουμε κοντά μας τον κύριο Αντώνη Ξυλουργίδη, τον δικηγόρο του ιερέα. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε εσάς και τους τηλεθεατές σας, κύριε Στεφανίδου. Κύριε Ξυλουργίδη, θα ήθελα να ακούσουμε παρέα τα όσα μας είπε η πρεσβυτέρα, η πρώην πρεσβυτέρα τέλος πάντων, από το εξωτερικό όπου βρίσκεται, η οποία θέλησε να τοποθετηθεί στην εκπομπή και να τα κουβεντιάσουμε μαζί. Ο γάμος που λέγατε ότι πάει καλά και εμφανίστηκε μια γυναίκα και διαλύθηκε, δεν είναι αλήθεια, γιατί ο γάμος πήγαινε πολλά χρόνια. Ο παπάς καταρχήν ήταν πάρα πολύ δηλιάρης. Και σε φρενάδα να πήγαινα ή παρές να είχα, δεν γούσταρε καμία. Δεν έκανε να κάνω εγώ παρές με καμία. Είχα ένα μεγάλο θέμα σε αυτό. Και κάποια στιγμή είχα σκάσει όμως. Είχαμε πολλές φασαρίες τα παιδιά μέσα στο σπίτι, δεν καταλάβαινε. Βλέπετε ότι δεν προστατεύει τα παιδιά σε κάποια κομμάτια. Ό,τι τα πει, τα έλεγε και μπροστά στα παιδιά. Και αυτό το καλοκαίρι επίσης τον είχα ενημερώσει ότι θέλω να πάω και θα θελήσω να κάτσω, αν δεν αλλάξει κάποιες καταστάσεις μέσα στο σπίτι. Και έτσι έκανα. Συζητούσα με τα τηλέφωνα και ένα μήνα αργότερα λέω: θα ξανακατέβω να τα βρούμε, αν θέλεις. Μόνοι. Να μείνουν τα παιδιά μπροστά, να δούμε λίγο μόνοι μας. Επειδή δεν είχαμε και ελεύθερο χρόνο, δεν είχαμε συγγενείς ή γιαγιάδες κάτω, δεν είχαμε και ελεύθερο χρόνο. Λέω: ας κάτσουμε ένα μήνα λίγο μόνοι μας. Δεν μπορούσαμε να τα βρούμε τίποτα με αυτόν τον άνθρωπο. Και μετά σηκώθηκα και έφυγα πάλι. Όταν τον γνωρίσατε, δεν είχε γίνει παπάς ακόμα, σωστά? Όχι, δεν ήταν ιερέας. Ήταν καντιλανάφθημα στην εκκλησία, καμία σχέση όμως δεν έχει το ένα με το άλλο. Εγώ μεγάλωσα όμως σε μια ξένη χώρα με άλλη νοοτροπία. Φυσιολογικό ότι μου άρεσε να βάφουμε, να δεν ξενυχτούσα. Αλλά εμείς τώρα έβγαιναμε παρέες, ταβέρνες και ο ίδιος μαζί. Δεν ήταν ότι έβγαιναμε μόνοι και τα παιδιά μαζί. Όταν χειροτονήθηκε όμως, γίναμε το επίκεντρο. Και είναι μια μικρή περιοχή.
Πριν χειροτονηθεί, πώς ήταν η σχέση σας? Επειδή τα παιδιά τα έχω με 1,5 χρόνο διαφορά, ήμουνα μόνη μου μέσα στο σπίτι. Χειροτονήθηκε που λέγατε στα δύο παιδιά, όχι κάνει λάθος. Ήταν το τρίτο 9 μηνών όταν χειροτονήθηκε. Δεν είχα γνωριμίες. Ήμουνα μόνη μου μέσα στο σπίτι. Είχα έρθει στο 18 μου ξένη εκεί μέσα. Και από τα σχολεία της μεγάλης μου κόρης στο παιδικό σταθμό γνώρισα έτσι λίγες κοπελίτσες και έκανα παρέα. Από εκεί ξεκινήσαμε και οι φασαρίες μας. Γιατί να βγαίνω, μέχρι και φώναζε, γιατί έβγαινα για καφέ. Και δεν είχα και παρέες από την αλήθεια. Είχα 4-5 φιλενάδες, αυτές ήταν μέσα στα 11 χρόνια που έμενα εκεί. Πότε ήρθατε στην Ελλάδα εσείς? Το 2004 είχα στα διακοπές και το 5 μετά παντρευτήκαμε. Από τον γνωρίσατε μόλις ήρθατε? Εγώ το γνώρισα και μέσα 3 μήνες είχα κάτι, δηλαδή το γνώρισα και μέσα 3 μήνες αποφασίσαμε να κατέβω Ελλάδα. Βλέπω ήταν κεραυνοδόλος, ναι, ο έρωτας. Αποφασίσατε, ναι, να τον παντρευτείτε γρήγορα. Ναι, δεν γνωρίζω όμως τώρα με 18 χρονών, δεν έχει και μάλλον το μυαλό. Δεν γνωριστήκαμε καλά γιατί βλέπομασταν 1-2 ώρες την ημέρα, αυτό ήταν. Και ήταν μια τρέλα, κατέβηκα κι εγώ έτσι στην Ελλάδα. Έμεινα και αμέσως έγκυος και μου έλεγε ότι τα παιδιά στα κάνουν επίτηδες για να μην έχεις πολύ ελεύθερο χρόνο. Τα χρόνια τα οποία δεν είχε γίνει ακόμα ιερωμένος και του είχατε χαρίσει 3 παιδιά, η σχέση σας πώς ήταν? Επειδή δούλευε, είχαν τότε ζώα, έλειπε πάρα πολλές ώρες. Δηλαδή έφευγε τις 6 ώρες το πρωί και από εκεί μετά πήγαινε ήσταν ηλιοχρωματιστή ή σε ένα μαγαζί με ηλεκτρονικά. Δεν βλέπομασταν πολλές ώρες. Δηλαδή εγώ ήμουν με τα παιδιά στο σπίτι και ο πάτερ δούλευε πολλές ώρες. Μετά που χειροτονήθηκε ήταν πολύ στο σπίτι. Δηλαδή μια Κυριακή για μια κηδεία. Αν... Εσείς συμφωνήσατε να χειροτονηθεί, από όσο ξέρουμε? Ναι, ερχόντουσαν οι παπάδες στο σπίτι διάφοροι και με λέγανε είναι αμαρτία να μην επιτρέψω κάποιον να χειροτονηθεί. Βασικά ο παπάς είχε, επειδή είχε μπει τότε η κρίση, με έλεγε είναι καλύτερα για το μέλλον. Κάτι μόνιμο. Δεν είχα και θέμα. Απολύτως κανένα θέμα. Ούτε με περάστα, με τίποτα. Απλά μετά είχε αλλάξει χαρακτήρα πάρα πολύ. Δηλαδή ξαφνικά είχαμε έναν... να μην βγαίνουμε, να μην κάνουμε. Ήταν πιεστικό όλο το σκηνικό μετά. Απότομα. Και πριν χειροτονηθεί είχα πει και στους παπάδες των δεσπότητες ότι έτσι όπως με βλέπετε έτσι θα θελήσω να μείνω. Δεν μπορώ εγώ ξαφνικά να βάζω τις φούστες μέχρι κάτω από το γόνατο. Να προσποιούμε ότι είμαι μη παπαδιά. Αυτή είμαι. Αν θελήσετε καλώς. Και με είπαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εσείς είχατε ξεκαθαρίσει τη θέση σας. Εννοείται. Με αυτό είναι προσποίηση να αλλάξω. Και δεν έκανα κάτι το παράλογο. Δηλαδή, εγώ άμα έβγαινα έξω τις Πέμπτες που είχαμε παζάρι, άμα έβγαινα εγώ για καφέ, εμένα τα σχολιάζαν γιατί θα βγω για καφέ έξω. Τα πρωινά, όχι βράδυ. Αυτό κάποια στιγμή σε πνίγει. Και ήμουνα ένα σωρό ψέματα, από... δεν ξέρω. Με είχα λίγο στο μάτι. Εκτός από τον παπά που είχε κάποια προβλήματα με το πώς δίνεστε, με το αν βγαίνετε, σας σχολίαζε και η περιοχή? Είχατε πρόβλημα και με τους υπόλοιπους ανθρώπους, ναι, εκεί στην περιοχή? Ναι. Δεν δίνομαι. Εντάξει, είμαι και λίγο πιο γεματούλα έτσι να φορέσω μήνια και τέτοια, δεν το κάνω αυτό. Απλά λίγο μοντέρνα, δίνεσαι σαν μια 20 και βάλω χρόνο η κοπέλα. Όπως είναι όλες οι κοπέλες βασικά. Τους ενοχλούσε. Γιατί την εικόνα της παπαδιάς την έχουν με τα μαύρα και άβαυτη, σεμνή. Και αρχίζανε τα σχόλια. Ίσως επηρεάστηκε και επίσης ο παπάς πάρα πολύ για αυτόν τον λόγο. Γιατί το λέγανε, μάζεψε τη γυναίκα σου, κοίτα πώς είναι. Από τότε που χειροτονήθηκε να είχαμε αρκετά θέματα. Με τον ντύσιμο δεν είχε θέμα, να πω την αλήθεια. Απλά με έλεγε ο κόσμος μιλάει και τον ενοχλεί. Προσπαθούσα βέβαια εγώ τώρα τι να φορέσω. Τι άλλο να βάλω, με τζιν και μια μπλουζίτσα ήμουνα. Εσείς όσο ζούσατε στην Ελλάδα, από όλο αυτό το οποίο γινότανε, τη ζωή να είστε παντρεμένοι με έναν ιερωμένο, θα πρέπει να έχετε μια τέτοια ζωή, πιεστήκατε πολύ, θελήσατε να φύγετε, να πάρετε τα παιδιά σας και να φύγετε? Δεν είχε σχέση αυτό, όχι, όχι, ίσα στα νόμνα, τον έβλεπα στην εκκλησία περήφανη. Δεν έχει καμία σχέση το Ράσο. Απλά ήταν, είχε αλλάξει πάρα πολύ, ζήλευε πάρα πολύ, υπερβολικά. Μιλάμε άμα ζηλεύεις μια φίλη που θα έρθει για καφέ και επειδή θα ασχοληθώ μία ώρα παραπάνω μαζί της, ευρώ τη ζήλια. Επειδή με είχε μάθει επί 4 χρόνια να είμαι κλειδωμένη με 3 παιδιά μέσα ένα σπίτι και ξαφνικά γνώρισα κάποιους κοπέλες και ήθελα να βγαίνω και εγώ να πιω έναν καφέ, ανθρώπινο είναι. Εκεί τον ενόχλησε, ναι. Πιεστήκατε? Ναι, όταν σε βρίζω από το πρωί στο βράδυ, είναι εντάξει, αηδία. Καταντάει αηδία ο γάμος και δεν θέλεις να ζήσω με αυτόν τον άνθρωπο, όχι. Και δεν καταλαβαίνει, πάντα έχει δίκιο. Ό,τι και να τον πεις, γιατί πολλές φορές έκατσα να συζητήσουμε κάποια προβλήματα. Τι μπορεί να αλλάξει, τι μπορώ να αλλάξω εγώ. Προσπάθειες κάτι μέσα σε ένα γάμο. Ένας αγώνας είναι και ένας γάμος. Πάντα έχει δίκιο όμως, όχι. Δεν αλλάζει τίποτα. Αυτός έχει πάντα δίκιο, τελείωσε.